Κύριε Δήμαρχε, και σήμερα λόγω διαμαρτυρίας των συμβασιούχων της ΔΕΙΑΚ δεν πραγματοποιήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό τι συναισθήματα σας δημιουργεί αρχικά σαν αυτοδιοικητικό τόσα χρόνια? Λυπάμαι για το γεγονός ότι παρεμποδίζεται η λειτουργία συλλογικών οργάνων. Είναι κάτι το οποίο δεν βοηθά πρώτα απ' όλα τη δημοκρατία μας. Τα συλλογικά όργανα αποτελούνται από εκλεγμένους του λαού και πρέπει να αποφασίζουν για τις λαϊκές υποθέσεις. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι ο Δήμος Καλαμάτας, ο κάθε Δήμος, το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να αποφασίζει για θέματα τα οποία είναι ρυθμισμένα από την πολιτεία με νόμους. Το θέμα των πρώην συμβασιούχων της ΔΕΙΑΚ, γιατί με απόφαση του δικαστηρίου έχουν απολυθεί, μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση. Αυτό είναι σαφές. Κανένα Δημοτικό Συμβούλιο και κανένα ΔΣ δεν μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά. Προφανώς αυτό είναι κατανοητό από όλους. Υπάρχει ένα πολιτικό παιχνίδι αυτή τη στιγμή, το οποίο γίνεται. Εγώ εύχομαι σε αυτούς που το κάνουν αυτό το πολιτικό παιχνίδι να έχει ανταπόκριση στις εκλογές θετική, αλλά έχει αποδειχθεί ότι με τέτοιες ακραίες καταστάσεις αυτοί που τις κάνουν χάνουν σε εκλογικό επίπεδο. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, λυπάμαι για τους εργαζόμενους. Γιατί δούλευαν από το 2015, καλύπτουν πράγματι πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά δεν είναι του Δήμου αρμοδιότητα να τους κρατήσει. Είναι της πολιτείας αρμοδιότητα και αρμοδιότητα του νόμου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το να ρίχνουν στο Δήμο ευθύνες που δεν τις έχει, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου καλό και είναι κυρία υποκριτικό. Έχουν απολυθεί με απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο δικαστήριο αποφάσισε σύμφωνα με τον νόμο. Προφανώς αυτοί οι οποίοι παρεμποδίζουν τη λειτουργία της ΔΕΙΑΚ δεν θα πληρώνονται. Σε αυτό πρέπει να είμαι απολύτως κατηγορηματικός. Μη λειτουργία της επιχείρησης σημαίνει στέρηση μισθού. Εντάξει, και αυτό δεν μπορεί και να αμφισβητηθεί από κανέναν ή να πάρει κανένα αντίθετη άποψη. Θα στείλω και γράμμα στη ΔΕΙΑ και αυτό το σκοπό. Είναι ευθεία παράβαση καθήκοντος για όποιον το κάνει. Κλειστή επιχείρηση σημαίνει μη καταβολή μισθού.